και πιο παλιά και διαχρονικές οι θέσεις μας απέναντι σε, αυτά που, σε αυτού του είδους τις παρεξόντες. Κύριε Φωτόπουλε, δύο λεπτά τώρα. Εμείς δεν τα βάζουμε τους αστυνομικούς. Έτσι. Διαταγές παίρνουν και αυτοί οι χαμηλούς μισθούς έχουν οι διαταγές. Τούτος δω μπαγάς σας, να μην τον πω χειρότερα. Οι διαταγές, κοιτάξτε, οι διαταγές πρέπει να είναι συγκεκριμένες και τέτοιου είδους φαινόμενα δεν πιστεύω να, να ανάγονται μέσα σε διαταγές. Δεν είναι σε διαταγή. Άρα λοιπόν αυτός τι πρέπει να κάνει τώρα. Τι πρέπει να του κάνει. Κοιτάξτε, έπρεπε να είχαν γίνει από πέρυσι, από πρόπερσι, όταν ακόμα σε γεγονότα τα οποία μας έχουν εκτεθειμένους, δηλαδή όπως του Κυπρέου, του Λόλου, του συναδέλφου σας, ναι. Που ενώ είχαν υποσχεθεί ότι θα τα βγάλουν σε δημοσιότητα τι έχουν απογίνει εδώ, μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμιά επίσημη ενημέρωση. Έχουμε μετατρέψει συνανθρώπους σε φυτά και ακόμα δεν έχουμε βγάλει την κατάληξη και το πόρυβο. Άρα γι' αυτό λέω είμαστε εκτεθειμένοι και πρέπει αυτοί που είναι εκτεθειμένοι να λογοδοτήσουν. Όπως και οι τέτοιοι είδους. Αυτοί που πρωτοστατούν σε τέτοιου είδους περιστατικά θα πρέπει να είναι παράδειγμα προς αποφυγή για όποιος πρωτοβουλής πρέπει να αναλάβει από εδώ και πέρα υπηρεσία. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, για, να σας το αλλά έχετε... να πούμε και το άλλο όμως. Για πείτε και το γιατί άλλο. Καμιά φορά εγκαλείται και το συνδικαλιστικό κίνημα τι έχει κάνει. Και πρέπει και εμείς να έχουμε θέση πάνω σε αυτά τα είδους περιστατικά πώς θα αντιμετωπίζετε. Εμείς κάναμε εδώ και χρόνια γνωρίζετε κύριε Καμπουράκη άνοιγμα για τον εγκλημό των αστυνομικών. Μεγάλο άνοιγμα. Έχουμε ακόμα και μέσα. Στις υπηρεσίες αυτές τις συγκεκριμένες κάνει μερίδες ενάντια στη βία με εκλεκτούς επιστήμονες. Εντάξει, επιστήμονες τα λένε αυτό, αλλά βλέπω ότι μερικά παλικάράκια εκεί δεν τα. Δεν ακούνε. Δεν έχουν. Για πείτε μου κάτι άλλο, έχετε τηλεόραση μπροστά σας τώρα. Όχι, είμαι εκτός και δεν έχω τηλεόραση. Έχετε δει αυτό που βγήκε στο διαδίκτυο, για δείξτε εδώ. Του το δω. Κοιτάξτε. Την είδατε αυτή. Αυτό εδώ πέρα, έχω, τη σιδηρογροθιά. Το γάντι που έχει σίδερο μπροστά. Τα έχω δει και με πεισμόνων, διότι αυτά όπως σας είπα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατά τρόπο παραδειγματικό από αρχής λειτουργίας. Δηλαδή αυτός τώρα ο τύπος τι παριστάνει ας πούμε. Και υποτίθεται ότι είναι διότι αυτός που πήρε τη φωτογραφία ξέρει και ποιος είναι. Είναι λέει επικεφαλής δημιουργίας. Αυτός τώρα που έχει σιδερένιο, αυτός το γάντι μπροστά, τι είναι ο μπαγάς σας. Για πες μου. Κύριε Καμπουράκη. Δυστυχώς υπάρχουν και αυτοί οι ανεγκέφαλοι, αυτοί οι εγκληματικές προσωπικότητες στον χώρο της αστυνομίας, αλλά οι οποίοι αμαυρώνουν και ακυρώνουν την προσπάθεια, όπως και εσείς λέτε, τη συντριπτικότητα πλειοψηφία των συναδέλφων μου αστυνομικών, που κάτω από αντίξουσες συνθήκες μάχονται κάθε μέρα ενάντια στο έγκλημα. Να είναι μα δεν θέλουν τα παιδιά, δεν θέλουν να είναι εκεί μπροστά και να δέρνονται με τις καθαρίστριες. Δεν θέλουν. Κάποιοι, είναι η δουλειά τους όμως, τους βάζουν εκεί, τους δίνουν μια διαταγή, μην τις αφήσετε να περάσουν. Ωραία. Ο άλλος που βγάζει το χέρι και βαράει όμως δεν είναι σε αυτό το φίλο, ούτε τούτος εδώ. Έτσι. Λοιπόν, εντάξει, εσείς τα λέτε. Εγώ γι' αυτό σας βγάζουμε κύριε Φωτόπουλε. Τα λέτε, αλλά πρέπει να σας ακούνε. Όχι μόνο τα λέμε, αλλά κάνουμε και πράξη όπως σας είπα τις ημερίδες που έχουμε κάνει. Αλλά όχι πριν από μια εβδομάδα, στον ίδιο χώρο εγώ, μετά από την εξωτερική συζήτηση και του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και του Διοικητικού Συμβουλίου, μιλάμε για όλη την Ελλάδα ήταν εκεί παρόντες. Ασχοληθήκαμε διεξοδικά με το συγκεκριμένο ζήτημα, τις καθαρίστριες. Και επειδή είχαν μεσολαβήσει κάποια άλλα γεγονότα, πάλι βίων συμπεριφορών, επισκεφθήκαμε τις καθαρίστριες. Ο ίδιος προσωπικά με αντιπροσωπεία, στο χώρο εκεί, τους δώσαμε ψήφισμα συμπαράσταση. Καλέσαμε την κυβέρνηση να τους παραπροσλάβει και καλέσαμε και τον Υπουργό να μην θέλετε να χρησιμοποιείτε η αστυνομία για αυτό το είδος στις αποστολές. Δεν είναι η αποστολή της αστυνομίας αυτή, υπάρχουν και παρεκτροπές. Αλλά θα πρέπει να πούμε δε ότι έχουμε έλλειμμα. Θέλουμε και σε αυτό το είδος τα περιστατικά, αλλά και στην εκπαίδευση και στην οτροπία και στην κουλτούρα. Θα μου πείτε ένα, δύο, τρεις. Δεν πρέπει να υπάρχουν στο χώρο μας και ένα, δύο, τρεις. Είναι κρίμα. Και σας λέω, με αυτά που έχουν συμβεί στην αστυνομία το τελευταίο χρονικό διάστημα, ξέρετε τι έχει συμβεί στην αστυνομία. Η αστυνομία αργοπεθαίνει. Μας έχουν φορτώσει τα πάντα. Λοιπόν. Θέλετε τη δημοτική αστυνομία. Θέλετε τις φυλακές. Θέλετε τα κέντρα μετανάστευση. Είναι πέρα τα κρατάνε τα λειτουργία αστυνομία. Κύριε Φωτόπουλε, τώρα γνωστά είναι αυτά. Δεν έχει τα βρούμε στην αστυνομία. Δεν συζητούμε αυτό όμως. Δεν συζητούμε αυτό. Ναι, δεν συζητούμε αυτό. Πώς θα γίνει τώρα. Δηλαδή, επειδή σας φορτώσαν και τις φυλακές και τα λοιπά, βάζω άλλο στη δυροκροθιά τώρα. Αχ, χτυπήσει έναν άνθρωπο. Λίγο να το χτυπήσει το πρόσωπο αυτό το πράγμα, τον έχει σκοτωμένο. Έχετε δίκιο από όσο εγώ σας λέω, όταν έχει βαλτώσει η εκπαίδευση, δεν υπάρχει εκπαίδευση κύριε. Δεν υπάρχει εκπαίδευση. Δεν είναι θέμα εκπαίδευσης κύριε Φωτόπουλε αυτό το πράγμα. Ορίστε. Δεν είναι θέμα εκπαίδευσης το να μην κρατάει αυτό. Είναι θέμα νοοτροπίας, τέλος πάντων. Δεν είναι θέμα νοοτροπίας. Πού θα την καλλιεργήσετε την νοοτροπία. Καλό. Πού θα την στο στράμπο. Εμείς τα επισημαίνουμε απλώς. Καλημέρα κύριε Φωτόπουλε. Καλημέρα, να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς.